Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εμπρότης να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση από την συνηθισμένη ώρα της εκπομπής, αλλά λόγω των ημερών και λόγω εκλογών καθυστερήσαμε κάπως. Να σας καλησπερίσω, να σας καλωσορίσω στην Κρήτη μας, στην εκπομπή που παλεύει, που πασχίζει για την κρητική μουσική παράδοση και όχι μόνο, και να καλωσορίσω και τους φίλους καλλιτέχνες προσκεκλημένους μου απόψε, γρήγορα για να κερδίσουμε χρόνο. Και πιστεύω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία κατά τη διάρκεια της εκπομπής να πούμε πολλά με τον Νίκο το Ζωηδάκη. Νίκο, σε καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκαμε. Σε ευχαριστώ που κάνεις τον κόπο, τον μεγάλο κόπο από τα Χανιά να έρθεις εδώ. Για το λόγο που ήρθαμε δεν είναι κόπος, είναι χαρά και ευχαρίστηση και υποχρέωση. Μάλιστα. Να σου ζητήσω και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά πιστεύω ότι θα πούμε λιγότερα και θα ακούσουμε περισσότερα και έτσι θα αναπληρώσουμε αυτό το χαμένο χρόνο. Να καλωσορίσουμε και τους συνεργάτες σου, τον Γιώργη τον Καραγιώργη. Καλώς σε βρήκαμε, φίλε. Πιστεύω ότι δεύτερη φορά πρέπει να έρχεσαι εδώ κοντά μου, ε. Εγώ πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Α, πρώτη φορά. Στις συναυλίες μόνο. Όχι, σαν να μου φαίνεται πως με τον Ροδάμανθο είχε συνεργαστεί. Όχι, όχι. Δεν είχες... Έχω συνεργαστεί, αλλά δεν είχες έρθει τότε. Μάλιστα. Και να καλωσορίσουμε και τον Κυριάκο τον Σταυριανουδάκη. Καλώς σας βρήκαμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θα πρέπει να πούμε ότι η ευκαιρία που μου δόθηκε να σας καλέσω στη σημερινή εκπομπή είναι η έκδοση ενός πολύ ωραίου δίσκου. Ενός δίσκου που ο Νίκος ο Ζωηδάκης δείχνει και το ταλέντο του, δείχνει και την αφοσίωσή του στην κριτική μουσική και πιστεύω ότι αυτά τα δύο τα έχει συνδυάσει περίφημα, πάρα πολύ όμορφα, σε αυτό τον δίσκο που μου άρεσε, Νίκο, και ο τίτλος. Ειλικρινά στο λέω. Είναι παραδοσιακότατος. Κακοκαιρία. Μου θυμίζει κάποιους καλλιτέχνες παλιούς που χρησιμοποιούσαν στους στίχους, στις μαδινάδες δηλαδή, πάρα πολύ συχνά αυτή τη λέξη. Λοιπόν, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και για το δίσκο και για την πορεία σου, αλλά και για τους συνεργάτες σου. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί... Ξεκινάμε, φύγαμε. Πάμε. Τα πάθη της ζωής.
παρακαλώ, ήλιε μου, σε παρακαλώ. Te lo mando.
θες να παίζει με καρδιές, ευαισθητές να παίζει. Πολύ ωραία. Θα πράσουμε σε ένα διάλειμμα να δούμε και τι εντυπώσεις βγάλαμε προς τα έξω, έτσι. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι ο Νίκος ο Ζωηδάκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και φίλες που παίρνουν τηλέφωνο, να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι καλοδεχούμενα όλα τα τηλεφωνήματα, καλοδεχούμενες και οι παρατηρήσεις και οι κρίσεις και τα συγχαρητήρια, βεβαίως όχι σε εμένα, στους καλλιτέχνες που κάνουν τον κόπο, να το τονίσω ιδιαίτερος αφιλοκερδός, να έρθουν εδώ κοντά μας για να παρουσιάζουμε ζωντανή την κριτική μουσική μας παράδοση, όπως ζωντανή είναι και παραμένει και θα παραμένει. Αλλά δεν μπορώ να έχω, ας πούμε, τον Νίκο τον Ζωηδάκη, ένα από τους πιο αξιόλογους καλλιτέχνες, και να στέκει εκεί να κάθομαι να διαβάζω τις αξιόλογες ματινάδες ή τις αξιόλογες παρατηρήσεις. Καλοδεχούμενες, επαναλαμβάνω, στη γραμματεία, μετά το τέλος της εκπομπής θα τις λάβω και θα λάβω όλα τα μηνύματα. Να είναι σίγουροι και σίγουρες ότι παίρνουμε τα μηνύματα όσων παίρνουν τηλέφωνο εδώ. Νίκο, πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος, θα ήθελα να σε γνωρίσουν όσοι δεν σε γνωρίζουν. Καταρχήν, είπαμε ήδη, το έχουμε φανερώσει από την αρχή, ότι είσαι από τα Χανιά. Μέσα από τα Χανιά. Η καταγωγή μου είναι από την Κίσα μου, από τις Βούβες Κισά μου, αλλά έχω μεγαλώσει στα Χανιά. Μέσα στα Χανιά. Τώρα τι άλλο θες να πούμε για μένα που ενδιαφέρει τον κόσμο. Καταρχήν, πότε ξεκίνησες να παίζεις λύρα? Ποια ηλικία? Λύρα ξεκίνησα... Ένα βασικό που το ρωτώ, ξέρεις γιατί? Γιατί θέλω, επειδή μας ακούν αρκετοί νέοι, θέλω έτσι να παραδειγματίζονται από αυτές τις εκπομπές. Όσο μπορούμε βεβαίως. Λοιπόν, τι ηλικία? Ξεκίνησα σε ηλικία 10 χρονών τη λύρα. Επαγγελματικά ασχολούμαι από 13 χρονών, το 81. Έκατσες κοντά σε κάποιον δάσκαλο, Νίκο? Όχι. Αυτοδίδακτος. Αυτοδίδακτος είμαι. Βέβαια τους παρακολουθούσα όλους. Από κασέτες, από τα γλέδια, αλλά να κάτσω κοντά σε κάποιο δάσκαλο, μόνο τότε το 78 που είχα πρωτοπάρει τη λύρα, μου είχε κάνει ένα μάθημα, μου είχε δείξει πώς πιάνουν τη λύρα το δοξάριο ο Νίκος ο Κολιακούδης, ένας μεγάλος λυράτης στα Χανιά. Από εκεί και πέρα όμως συνέχισα αυτοδίδακτα. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι έτσι, νομίζω δηλαδή, η δικιά μου γνώμη, δεν ξέρω αν συμφωνούν και τα παιδιά και οι συναδέλφοι που θα με ακούσουν, αλλά πιστεύω ότι μόνο έτσι διαμορφώνεις δικό σου χρώμα. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ένας δάσκαλος προσπαθεί να σου δείξει κάποια πράγματα, σου τα δείχνει με το δικό του χρώμα. Και ακολουθάς, Φερπίνη, οι μαθητές του Μουντάκη ακολουθούν σήμερα το χρώμα του Μουντάκη. Ή οι μαθητές του Σιφογιώργη ακολουθούν το Σιφογιώργη. Όταν όμως... Και αυτό βεβαίως δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, ναι. Αλλά δυσκολεύεσαι, ναι, να διαμορφώσεις δικό σου χρώμα μετά. Μάλιστα. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι
πρέπει από πολύ νωρίς, από πολύ μικρός, να είχες ακούσει, να είχες τέτοια ακούσματα που να σου δίνουν μετά την ευκαιρία. Ναι, από πολύ μικρός. Το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές. Στη γειτονιά που μεγάλωσα υπήρχε ένα κριτικό κέντρο. Σφακιανό Κονάκι λεγόταν. Και από εκεί περάσανε όλα τα θεριά της κριτικής μουσικής. Με αυτούς αναθράφηκα δηλαδή. Με το Μανιά, με το Κακλή, με το Σκορδαλό, με το Μουντάκι. Κοίταξε, θα πρέπει να το πω. Δεν γίνεται να κάνουμε την εκπομπή διαφορετικά. Πίσω από τις κάμερες βρίσκεται το πατέρα σου, τον οποίο γνώρισα πριν μπούμε στο στούντιο και πιστεύω ότι η όψη του δείχνει έναν άνθρωπο μερακλή που αγαπά, σέβεται τις παραδόσεις. Σίγουρα. Και έτσι σε μεγάλωσε. Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Αυτή ήταν και η πρώτη αιτία για να ακούσω κριτική μουσική. Ο πατέρας μου, η οικογένειά μου. Άμα δεν άκουγα κριτικά στο σπίτι μας, άμα δεν καλουχιζόμουν με το κριτικό, λέτε, με την κριτική παράδοση. Τελείωσε. Άλλα πράγματα θα ακολουθούσα. Ναι. Νίκο, με τι θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος? Με την κακοκαιρία. Με την κακοκαιρία. Να ρωτήσω κάτι το Γιώργη. Γιώργο, εγώ σε γνώρισα δισκογραφικά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μέσα από τη δισκογραφία του Ροδάμανθου. Εκεί σε πρωτάκουσα. Μια συμμετοχή που είχα. Ναι, εκεί σε πρωτάκουσα. Έχεις άλλες συμμετοχές σε άλλους καλλιτέχνες? Έχω κάνει και κάποιους άλλους δίσκους πιο παλιά. Ο πρώτος δίσκος ήταν με ένα λιράρι από το Ρέθιμνο, ένα Τζανιδάκης λεγόταν Κωστής. Έγραψα ένα άλλο δίσκο προσωπικό με τον Μανώλη τον Αλεξάκη. Έγραψα άλλο ένα δίσκο με τον Νίκο, τον Ήρο Καπετάνησα πριν δύο χρόνια. Έχω κάνει μια συμμετοχή στο κριτικό βελτοκόπι με τον Πιθαρούλη, με τον Αστρινό, με τον Κατσαμάτο Βασίλη. Μάλιστα. Πάμε και άλλο ένα αξιόλογο δίσκο που τώρα βγαίνουμε από το στούντιο. Ναι. Και θα έχει την αποκλειστικότητα σήμερα να ακούσεις για πρώτη φορά να ακουστεί στον αέρα ένα κομμάτι ακυκλοφόρητο. Ναι. Ωραία. Στην πορεία. Ωραία. Τώρα πάμε με κακοκαιρία. Πάμε με κακοκαιρία. Κάθε που πέφτει
κεραμός. Τα λόγια τσι θυμούμε, έχουν την ίδια δύναμη, μα πιο πολύ πονούμε. Αυτό είναι από τον τελευταίο σου τον τελευταίο δίσκο. Μου δίσκο. Να μιλήσουμε, Νίκο, δισκογραφικά τώρα. Πόσους δίσκους έχεις κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα? Προσωπικούς έχω γράψει 4 δίσκους. Ξεκινώντας από... Χαρές και λύπες τραγουδό. Ημερομηνία, χρόνο, χρονολογία. Το 89. Στη δισκογραφία μπήκα πιο πριν, αλλά μιλάω για προσωπικές δουλειές. Το 89 χαρέσει λίγο. Όταν λες μπήκες πιο πριν, βοήθησες άλλους καλλιτέχνες? Όχι, είχα γράψει σε συνεργασία με. Όπως Φερμπίν το 85 ήταν η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Είχε τίτλο Τη Αγάπη του Χαμπέρι. Σε συνεργασία με τον Μιχάλη Τζουγανάκη και τον Παντελή Κρασαδάκη. Είχα άλλη μια συνεργασία με τον Βασίλη τον Κατσαμά που είχε τίτλο Τη Αγάπη η Δικάσιμη. Τα Συγχαρητήρια με τον Πέτρο τον Κουμάκη και τον Αρτέμι τον Πετάρη. Και μετά το 89 άρχισαν οι προσωπικές δουλειές. Χαρές και λύπες τραγουδό, 91 έβγαινε στο Σεπτέμβριο, 93 Χαλάλη σου και τώρα τελευταία το Η Κακοκαιρία. Και άλλη μια συνεργασία ενδιάμεσα με τον Παντελή τον Κρασαδάκη Στιγμή Μεγάλη και συμμετοχή στο δίσκο του Καραγιώργη, άλλη μια συμμετοχή στο Στρατή του Μαμαλάκη και μερικές άλλες, δεν θυμάμαι. Αλλά οι 4 προσωπικοί ήταν αυτοί. Όλα αυτά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 18 χρόνια. Κοίταξε, 18 χρόνια για τόση καλά, πολλή δουλειά. Εγώ έχω πει ότι ο Νίκος ο Ζωηδάκης, Γιώργη, δουλεύει. Δουλεύει. Αγαπά αυτό που κάνει. Δουλεύει και σαν απόσταγμα, απάβγασμα αυτής της δουλειάς του είναι και η δισκογραφία. Αλλά εγώ έχω στα χέρια μου από ένα δημοσίευμα που έκανα εδώ στην τοπική εφημερίδα και μία πορεία, θα έλεγα, θα με συγχωρήσει για την φράση που θα χρησιμοποιήσω, μία πορεία τρελή προς το εξωτερικό. Έτσι. Αλλά μετά το επόμενο κομμάτι, πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, ένα κομμάτι τώρα διαφημίσεις και μετά θα πούμε για τις εξετάσεις της επιτυχής που έδωσε στην Αμερική. Πάμε τον Ήρο Καπετάνησα.
μου την καρδιά μου. Αγάπη μου, μπάκα μου την καρδιά μου. Πετάνησα μου, να σε χαρώ η καπετάνησα μου. Στον δρόμο που ερχόσαστε από τα Χανιά έπαιζε ο Νίκος. Βλέπω πολύ κέφι. Κυριάκο, και εσύ από τα Χανιά, έτσι. Ναι. Ποιο μέρος? Ο Μισός. Ο Μισός, γιατί? Ο πατέρας μου από τα Χανιά, την επαρχία από Κορώνου. Η μητέρα μου από την Ικαρία. Α, Ικαρία της. Μάλιστα. Για τον Γιώργη δεν κουβεντιάζουμε, έτσι. Αλίμον. Πες μας το μέρος. Εγώ κατάγομαι από το Ρέθυμνο. Ναι. Το χωριό μου λέγεται Αμπελάκι. Ένα μικρό χωριό. Αμπελάκι. Είναι κοντά. Είναι κοντά Αρμένους. Στους Αρμένους. Α, στους Αρμένους. Στον δρόμο για σπήλαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίσεις, ξεκούραση για λίγο και για τους φίλους και για μας και σε λίγο πάλι ο Νίκος Ζωηδάκης. Τα συγχαρητήρια του κόσμου και να επαναλάβω ότι ονόματα δεν λέμε. Εάν ξεκινήσουμε αυτό το βιολί δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ. Να λοιπόν, καλά όλος ο κόσμος πάντως. Ήθελα λοιπόν να σου μεταφέρω τις ευχές του κόσμου που μας παρακολουθεί για καλή επιτυχία στην καινούργια σου δισκογραφική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και σε αυτό που ξεκινήσατε μαζί με τον Γιώργο. Θα ακούσουμε κάτι από αυτή την... Ναι, θα ακούσουμε ένα... Τώρα? Ναι, τώρα. Πάμε λοιπόν. Θα ακούσουμε ένα σερτό με τίτλο «Αν είσαι δάκρυ». Η μουσική είναι δική μου και η στίχη είναι του φίλου μας του Γιώργη του Τσαμαντή από τα Χανιά και θέλουμε να το αφιερώσουμε κιόλας. Μάλιστα. Και στην εκπομπή σου βέβαια, ευχαριστώ που ακούγεται πολύ. Πρώτη φορά εγώ, από τη διάσταση εκπομπή. Ναι, εγώ αφού σας ευχαριστήσω να πω κι εγώ πολλούς χαιρετισμούς και πολλή αγάπη στα όμορφα Χανιά. Και να απαντήσω σε κάποιους που μου λένε ότι δεν φέρνεις λέει συχνά καλλιτέχνες από τα Χανιά, εγώ να τους πω ότι όποτε μου δίνεται η ευκαιρία και την ευκαιρία μου την έδωσε ο Νίκος με τον καινούργιο του δίσκο. Να λοιπόν που τους έχω κοντά μου. Πάμε λοιπόν. Στα δυο μου μάτια. Μην τρέξεις γιατί θα Thank you.
δάκρυ δε θέλω να γεννεί, ο στεναγμός γέρα μου. Άντες μάνα ο στεναγμός γέρα μου. Φάνηκε ότι ήταν καινούργιο τραγούδι, γιατί Γιώργο ακόμα δεν το έχουμε. Είμαστε ακόμα στο στούντιο, ακόμα δεν το έχουμε. Μάλιστα. Και πότε προβλέπετε να κυκλοφορήσει? Σε 1,5 μήνα περίπου. Ναι. Βρισκόσαστε δηλαδή στα τελειώματα? Στα τελειώματα ήμασταν. Μάλιστα. Με τι θα συνεχίσουμε, Νίκο? Πάμε με την αδάγια. Φύγαμε. Τσιμάνα σου να μη μου καταράτε, τσιμάνα σου. Να μη μου καταράτε για, γιατί γαμπρόστι θα γεννώ και θα στενοχωράτε. Πως κι αν την εμαλώνουνε, δε μου χαλάει χατήρι. Αυτή δε μου χαλάει χατήρι κι όταν περνά από το στενό βγαίνει στο παραθύρι. Όχου την κοπελιά μου απαγορέψασή την στην πόρτα να μην βγαίνει. Στην πόρτα να μη βγαίνει, μα αυτή έχει πόνο στην καρδιά κι αν δε με δει δε γέννη. Στο παραθύρι του σεβνά, στο παραθύρι του σεβνά, το πόνο σε εργιανίζω. Σεργιανίζω πρόβαλε αν θέτσι γειτονιάς, γιατί σε λαχταρίζω. Όχου την κοπελιά μου απαγορέψα σύντινε και δίρασή τη κιόλας. Όχου την κοπελιά μου και εκλέγανε τα ματάκια τζι που ήτανε σαν τσιβιόλας. Σπιτιού στη μάνα να την κάνει. Γεια σου κατσούλη. Στη μάνα να την κάνει, μα η φροντίδα ή του σεβδά
θα που σου δώκα σε φτάνω. Φλόγα κερά μου, φλόγα είσαι εσύ. Φλόγα είσαι εσύ κι εγώ κερί. Φως μου φωτιά να ανάψω. Όπου κι αν είσαι γεια σου να λιώσω. Να λιώσω και το σ' αγαπώ. Χάμε στη γη να γράψω. Χριστέ μου πώς την αγαπώ. Χριστέ μου πώς την αγαπώ και πόσο τη λατρεύω. Από γίνει και μοναδική θρησκεία που πιστεύω. Δεν ξέρω δαμαρλάκι, δεν ξέρω αν είμαι χριστιανός, Θεέ μου, συγχώρεσέ μου. Θεέ μου, συγχώρεσέ μου, δε μ' άφησε η αγάπη τζι, να σε σκεφτώ ποτέ μου. Όλοι έχουνε εικονίσματα, όλοι έχουνε εικονίσματα και προσκυνούνε απάνω. Μα εγώ στα μάτια τζι τα δυο, τι προσευχές μου κάνω. Όλοι πιστεύουνε. Γεια σου Γιάννη. Όλοι πιστεύουνε στο Θεό, μα εγώ με ειδωλολάτρες. Γιατί πιστεύω για Θεό στα λόγια μιας αγάπης. Πολύ ωραία. Να σε καλά, Νίκο. Είχαμε πει στο δεύτερο μέρος, Νίκο, για τις περιοδίες σου, τις οποίες έκανες πρόσφατα και στην Αμερική και στη Γερμανία. Καταρχήν θα ήθελα να μου πεις μέχρι τώρα σε ποιες χώρες του εξωτερικού έχεις παίξει. Στην Αμερική έχω πάει καμιά εικοσαριά φορές. Τώρα το Νοέμβρη θα ξαναπάμε. Γι' αυτό το τόνισα ιδιαίτερα. Ναι. Την Αμερική την έχω γυρίσει όλη. Δηλαδή από Νέα Υόρκη να πάει Ντιτρόιτ, Σικάγο, Φλόριδα, Καλιφόρνια, όλες τις περιοχές, όλο το γύρο της Αμερικής, την τελευταία περιοδία που κάναμε με τον Γιώργο. Καθίσατε πόσο? Κάτσαμε 1,5 μήνα, αλλά γυρίσαμε όλες τις πλευρές της Αμερικής. Δηλαδή από Καλιφόρνια, Φλόριδα, Πενσιλβάνια, Νιου Τζέρσεϊ, έγινε ολόκληρος κύκλος. Καναδά. Λοιπόν, έχουμε πάει και στο Καναδά, Μόντρεαλ, Τορόντο, Vancouver, Windsor και Halifax. Μετά από Ευρώπη, Γερμανία γυρίσαμε την περασμένη Τετάρτη, είχαμε πάει στο Αμβούργο. Αυστραλία πήγαμε 2,5 μήνες πέρυσι και θα ξαναπάμε και τον ερχόμενο Μάιο, αν έχουμε την υγειά μας. Αφρική. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω. Μόνο λοιπόν... στην Ασία δεν ακούνε κριτικά ακόμη. Θα τους κάνουμε να ακούνε και εκεί κριτικά. Ήθελα, Νίκο, να μας μεταφέρεις λίγο, πολύ λίγο έτσι, γιατί θέλω να ακούσουμε μουσική. Και μια και είσαστε από στα κέφια, μην σας κόψω, γιατί πάει, θα κοπεί το κέφι. Να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα των Κρητών, των Ελλήνων που συνήθισε σε αυτά τα μέρη που πήγε. Είναι πολύ όμορφα για μας τους επισκέπτες.
Και ειδικά με την ιδιότητα που πάμε σαν καλλιτέχνες είναι ακόμη πιο όμορφα, γιατί βλέπουμε την νοσταλγία που περιμένουν να ακούσουν μια δοξαριά, μια μπενιά, μια μαντινάδα, ένα νέο από την Κρήτη. Και είναι κάτι το φοβερό, μπορώ να σου πω. Δηλαδή όταν βλέπεις και έρχονται χίλιοι νομάτες στο αεροδρόμιο, ντε φεύγεις και κλαίνε και άλλοι τραβούν τα μαλλιά των και άλλοι χτυπιούνται, να πούμε, καταλαβαίνεις τι συναισθήματα μας δημιουργούνται εμάς. Την αγάπη και την νοσταλγία περισσότερο, έτσι. Η Κρήτη, μάλλον θα ήθελα να ήταν δυνατόν να πάνε οι κριτικοί στο εξωτερικό έστω για μια εβδομάδα για να καταλάβουν τι πάνε να πει Κρήτη. Το έχω ακούσει από πολλούς καλλιτέχνες αυτό. Και μάλιστα κάποτε είχα κάνει μια εκπομπή με ένα κριτικό επίσκοπο που είναι στο Σαν Φραντζίσκο, στον Άγιο Φραγκίσκο, και με κάποιον καλλιτέχνη, και λέγανε αυτό το πράγμα. Όταν πας στο εξωτερικό, τότε θα νιώσεις τι θα πει Κρήτη. Το Γιωργιανάκη. Ναι, μάλιστα. Το Νοέμβριο ήμασταν παρέα. Έτσι, στο Σαν Φραντζίσκο. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε? Θα παίξουμε μερικά χανιώτικα σιρτά. Έφερα τη βιολόλυρα επίτηδες για να παίξουμε μερικά κεσαμίτικα. Μερικά κομμάτια του Ναύτη, μερικά κομμάτια του Μαύρου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ένα δε ξέδι γέννη,
ότι πατέρνη άτσι ποδιά κι ως πότε θα με δέρνει, κι ως πότε θα με δέρνει. Θυμήθηκες και τις περιοχές σου, έτσι. Ε, βέβαια. Και πρέπει να πω ότι έχουν ένα ιδιαίτερο και όμορφο χρώμα. Πολύ ιδιαίτερο και πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να έχεις βίωμα αυτή τη μουσική, και μια που είμαι και εγώ από την Κίσα μου και τα έχω ακούσει καλά τα βιολιά. Τα έχω μάθει. Και τα γυσαμίτικα γενικότερα. Είναι όμως πολύ δύσκολα. Όσο εύκολα ακούγονται στο άκουσμα, είναι τόσο δύσκολα στο παίξιμο, γιατί έχουν κάτι ιδιαίτερους τονισμούς. Στην απόδοση, ναι, βεβαίως. Και στα δάχτυλα και στο δοξάρι. Είναι πολύ δύσκολα. Νίκο, θα ήθελα να μας πεις, έτσι προς το τέλος της εκπομπής, ποιοι άνθρωποι επηρέασαν την πορεία σου. Και καλλιτεχνικά και, ξέρω εγώ, γνωρίζω ότι ανήκεις, ας πούμε, σε μια δισκογραφική εταιρεία εδώ και αρκετό καιρό, έτσι. Ναι. Ωραία. Θέλω να μας πεις σε όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής σου πορείας ποιοι άνθρωποι παίξαν κάποιο ρόλο. Και ας πούμε ποιοι καλλιτέχνες επηρέασαν και ποιοι σε βοήθησαν όλο αυτό το πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία μου έπαιξε πρώτα απ' όλα η οικογένειά μου. Το σπουδαιότερο. Γιατί αυτή ήταν που με ενθάρρυνε, αυτή ήταν που στα πρώτα μου βήματα με πίστεψε και με ακολούθησε. Από εκεί και πέρα ήμουνα από τους τυχερούς, μπορώ να πω, γιατί σε ηλικία 15 χρονών με εμπιστεύτηκε μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, η Πάνιβαρ, και έγραψα την πρώτη δισκογραφική δουλειά με αξιόλογους συνεργάτες, τον Κρασαδάκη τον Παντελή, όπως είχα πει προλίγο, και τον Τζουγανάκη του Μιχάλη. Και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στα πρώτα μου βήματα να είμαι με αξιόλογους συνεργάτες και να με λανσάρει μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Μετά πολύ σπουδαίο ρόλο στην υπόλοιπη πορεία έπαιξε ότι με εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 15 χρονών μαγαζί κριτικό στην Αθήνα, η Μεγαλόνισος. Που την εποχή εκείνη η Μεγαλόνισος ήταν το καλύτερο κριτικό μαγαζί στην Αθήνα. Οι συναδέλφοι τουλάχιστον, αλλά και πολλοί κόσμος που έχει έρθει από την Αθήνα, ξέρει τι σήμαινε Μεγαλόνισος για την Αθήνα. Είναι πολύ σπουδαίο να σου δίνονται ευκαιρίες τέτοιες σε μικρή ηλικία, στα πρώτα σου βήματα. Και μετά η υπόλοιπη πορεία, βέβαια, με εμπιστευτήκανε όλοι οι σπουδαίοι. Συνεργάστηκα και με τον Κακλή και με τον Μανιά. Μάλιστα. Νίκο, παίζει μεγάλο ρόλο να έχει αξιόλογους συνεργάτες. Βλέπω την ώρα και έχουμε μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να αποχαιρετήσουμε και τον κόσμο και να σας και εσάς τώρα και να πάει συνέχεια μέχρι που να πέσει το σήμα της εκπομπής. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πρώτα εσένα για την όμορφη βραδιά που μας χάρισες απόψε. Να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που κάνεις τον κόπο να έρθεις από τα Χανιά εδώ στο Ηράκλειο για να βγει στον αέρα αυτή η εκπομπή ζωντανή, όπως επαναλαμβάνω, ζωντανή είναι η παράδοσή μας. Έτσι θέλω εγώ τις εκπομπές. Έτσι είναι. Και να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία και στις καινούργιες δουλειές που έχεις κάνει, αλλά και περισσότερη απόδοση και καλύτερη απόδοση. Γιατί βλέπω ότι προσπαθείς συνεχώς. Γιάννη μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως σου είπα προλίγο, ήταν μεγάλη μου χαρά και εμένα και των συνεργατών μου να έρθουμε σε μια τέτοια εκπομπή που προσπαθεί. Προσπαθεί να βάζει στα σπίτια μας τη λύρα. Μ' αρέσει αυτό. Σου εύχομαι να είσαι καλά και να συνεχίσεις αυτή την ωραία προσπάθεια. Και εμείς όποτε μας χρειάζεσαι, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, Νίκο. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους τηλεθεατές, βέβαια, που είχαν τον Γιώργη, τον πέρα Γιώργη. Διάθεση να μας ακούσουν. Να το ευχηθώ και εκείνου πάντα επιτυχίες και. Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας, όποτε θελήσετε, να παρουσιάσουμε την καινούργια σας δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργη. Να ευχαριστήσω και τον Κυριάκο, ο οποίος απόψε ήταν, έτσι, βοήθησε σημαντικά. Βέβαια, το στήριγμά μας είναι ο Κυριάκος. Μπράβο. Να είσαι καλά. Και είναι ένας από τους καλούς λαγουδιέρδες που βγαίνουν στην Κρήτη τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε προλίγο ότι ένα ριζίτικο δεν είπαμε απόψε. Αυτό θα κλείσετε. Θα πούμε ένα ριζίτικο.
Και... Έχουμε πολύ ελάχιστα λεπτά. Να το προλάβουμε. Να το προλάβουμε. Να το προλάβουμε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους φίλους και φίλες που μας κάνουν την τιμή κάθε, σε κάθε εκπομπή να, να είναι μαζί μας. Συγγνώμη. Και εγώ τι άλλο να πω. Πάντα πρώτη. Γεια σας. Με πρώτα να σταθώ.